2020. Επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Στεανός Φωτίου, προς τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα αδιαφανής και σκανδαλώδης ανάθεση σε ιδιώτες κατά παρέκκληση της ισχύουσας νομοθεσίας της δημιουργίας και λειτουργίας δημοτικών ΚΔΑΠ με εκχώρηση των κερδών από τα βάουτσερ του προγράμματος «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακή ζωή». Ορίστε, κυρία Φωτίου, έχετε το λόγο για 2 λεπτά για την πρωτολογία σας. Κύριε Υφυπουργέ, ένα χρόνο πριν κερδίσατε τις εκλογές. 5 μέρες μετά, 12 Ιουλίου δηλαδή πέρυσι, είχαν βγει τα αποτελέσματα για δωρεάν βάουτσερ σε 155.000 παιδιά για βρεφονιπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ. Διπλάσιος αριθμός, παιδιά, από αυτόν που βάλατε εσείς το 14-15. Τότε 79.000 βάουτσερ. Με εμάς 155.000 βάουτσερ. Τότε 170 εκατομμύρια λεφτά όλα από τα ΕΣΠΑ. Τότε αποκλεισμένες οι άνεργες μητέρες. Με εμάς 280 εκατομμύρια, εκ των οποίων 220 από τον προϋπολογισμό. Αν θυμάμαι καλά, κύριε Υφυπουργέ, στις 12 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός σας συνεχάρει μπροστά στα κανάλια, εσάς και τον κύριο Θεοδωρικάκο, γιατί βάλατε 155.000 παιδιά δωρεάν στους βρεφονιπιακούς και στα ΚΔΑΠ. Ελπίζω να του είπατε μετά στο αυτή ότι τα παιδιά τα είχε βάλει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Φέτος Ιούλιο μήνα δεν έχετε προκηρύξει το πρόγραμμα των βάουτσερ ακόμη και ενώ έπρεπε να το έχετε προκηρύξει από τον Ιούνιο. Και ενώ περιμένουμε και εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες μαζί μας να βγει η προκήρυξη, γίνεται μια περίεργη φάμπρικα. Δήμοι σε διάφορες περιοχές της χώρας, Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά, το Μαρούς, τον Άλυμο, αναθέτουν απευθείας στο ίδιο ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό σωματείο «Έχω τη δύναμη» να δημιουργήσει και να λειτουργήσει ΚΔΑΠ για λογαριασμό το Δήμο τους κατά παρέκκληση της κείμενης νομοθεσίας. Γιατί όπως ξέρετε, ο νόμος λέει, δίνει το δικαίωμα ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ μόνο στους ίδιους τους Δήμους και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως και στις δημοτικές επιχειρήσεις. Άρα η νομοθεσία είναι σαφής και ξεκάθαρη. Συνεπώς, οι συγκεκριμένες αναθέσεις που γίνονται ήδη είναι σκανδαλώδεις και κατά παρέκκληση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Όμως συμβαίνει και άλλο παράδοξο. Δήμοι σε διαφορετικές περιοχές της χώρας δρούν ακριβώς με τον ίδιο copy-paste τρόπο, σαν έχουν πάρει εντολή από κάποιο κέντρο. Κάνουν όλοι τις ίδιες παράτυπες πράξεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Πρώτον, αναθέτουν στο «Έχω τη δύναμη», το ίδιο σωματείο παντού, την ίδρυση και λειτουργία δημοτικών ΚΔΑΠ. Και αυτά χωρίς να κάνουν πρόσκληση ενδιαφέροντος, κατευθείαν ανάθεση. Δεύτερον, εκχωρούν στο σωματείο σχολικές αίθουσες και δημοτικές εγκαταστάσεις, παραδείγματος χάρη ΚΑΠΗ. Τρίτον, ενώ δεν έχει δοθεί ακόμη η άδεια λειτουργίας ΚΔΑΠ στο σωματείο «Έχω τη δύναμη» για να λειτουργήσει αυτούς τους χώρους, ούτε έχουν γίνει και απαραίτητες προσαρμογές που λέει ο νόμος, οι Δήμοι Πειραιά και Αμαρουσίου έχουν ήδη μέσω των ιστοσελίδων τους καλούν τους δημότες να εγγράψουν κανονικά τα παιδιά τους στα ΚΔΑΠ, αυτά του «Έχω τη δύναμη», κάνοντας χρήση των βάουτσερ, καταθέτω το σχετικό. Και με ποια βάουτσερ, κύριε Υφυπουργέ, όταν δεν έχετε βγάλει καμία πρόσκληση, δηλαδή μέχρι στιγμής 11 ανύπαρκτα ΚΔΑΠ που θα λειτουργήσει το «Έχω τη δύναμη», ενώ του χαρίζουν χώρους και χρήμα από τα βάουτσερ που κανονικά θα έπρεπε να εισπράττουν οι ίδιοι Δήμοι. Αυτά τα πληρώστε τα υπόλοιπα στην δευτερολογία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και άρα ρωτώ, έχει δοθεί κατεύθυνση από το Υπουργείο σας προς τους Δήμους να προσφύγουν σε αυτές τις αδιαφανείς σκανδαλώδεις και κατά παρέκκληση της ισχύουσας νομοθεσίας αναθέσεις σε ιδιώτες της δημιουργίας και λειτουργίας δημοτικών ΚΔΑΜ, και τι προτίθεστε να κάνετε αν δεν έχετε δώσει εσείς αυτή τη γραμμή? Ευχαριστώ. Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Θεόδωρος Λιβάνιος. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώντας από αυτό που είπατε, οι προσκλήσεις για τα βάουτσερ για τη νέα χρονιά και για την εναρμόνιση αλλά και για τα ΚΔΑΠ θα βγουν σε λίγες μέρες.
Υπενθυμίζω ότι είναι για πρώτη φορά που εξετάζει τη δυνατότητα να περιληφθούν στο πρόγραμμα και οι δημόσιες και οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι μητέρες δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο δεν το είχατε κάνει. Υπενθυμίζω ότι είναι η πρώτη φορά που θα ορίξουν και θα αυξηθούν τα ισοδηματικά κριτήρια, που επίσης δεν το είχατε κάνει. Και υπενθυμίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο η κυβέρνηση αυτή όχι μόνο το έχει αγκαλιάσει, όχι μόνο είναι συνέχεια ενός προγράμματος που ξεκίνησε από την κυβέρνηση του 2012. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε σκοπό να επεκταθεί, διότι είναι και μια δέσμευση και του ίδιου του Πρωθυπουργού να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα ώστε κάθε παιδί να βρίσκει τη θέση του σε παιδικό σταθμό. Σε σχετικά με αυτό, κάνουμε και ενέργειες και σε σχέση με το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσης αλλά και με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να μπορέσουν να χτιστούν και νέοι παιδικοί σταθμοί και νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί από τους Δήμους, ώστε να είναι και πλήρως ασφαλείς αλλά και να έχουμε και νέες θέσεις για φιλοξενούμενα παιδιά. Τώρα, θα μπορούσα να απαντήσω στην ερώτησή σας με ένα μονολεκτικό όχι. Όχι, δεν έχει δοθεί τέτοια εντολή. Όχι, λοιπόν, δεν έχει δοθεί τέτοια εντολή. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και τουλάχιστον αυτή η πολιτική ηγεσία δεν παρεμβαίνει στο αυτοδιοίκητο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σεβόμαστε την αυτοδιοίκηση, σεβόμαστε το τεκμήριο αρμοδιότητας που έχει και δεν τους υποδεικνύουμε να κάνουν το Α ή το Β. Εμείς δίνουμε εργαλεία, καθορίζουμε το νομικό πλαίσιο και δίνουμε εργαλεία. Αναφέρατε στην ερώτησή σας περιπτώσεις Δήμων. Το Δήμο Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος, το Δήμο Αλίμου ή το Δήμο Αμαρουσίου. Έχουν πάρθει πράγματι σχετικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, τις οποίες και εσείς μνημονεύσατε και τις έχετε στη διάθεσή σας, οι οποίες όμως από την ενημέρωση που έχω από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής μέχρι σήμερα δεν τις έχει προσβάλει κανένας. Είναι λοιπόν δικαίωμα με βάση το 227 άρθρο του νόμου 3852, οποιοδήποτε έχει ένομο συμφέρον και θεωρεί ότι μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είναι άδικη να την προσβάλλει. Το Υπουργείο Εσωτερικών, καλός ή κακός, κάλλιστα κατά τη γνώμη μου, δεν κάνει τον έλεγχο νομιμότητας στις πράξεις των Δήμων. Γιατί θα ήταν ουσιαστικά διαιτητής σε πράγματα τα οποία δεν αρμόζουν στη φύση του και θα παραβίαζε και το αυτοδιοίκητο. Γι' αυτό προχωράμε και με γοργούς ρυθμούς την δημιουργία της αυτοτελούς υπηρεσίας ελέγχου των ΟΤΑ, ώστε να υπάρχει ένα ανεξάρτητο όργανο που θα κάνει την εποπτεία. Και γι' αυτόν τον λόγο προχωράμε και άμεσα στη στελέχωση αυτών των υπηρεσιών με εξειδικευμένους δικηγόρους, οι οποίοι θα προσληφθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΑΣΕ, προκειμένου να υπάρχει πραγματικά ανεξάρτητος έλεγχος νομιμότητας. Υπενθυμίζω, δε, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, ότι αυτή τη στιγμή επικεφαλής των 7 αποκεντρωμένων διοικήσεων είναι οι συντονιστές αποκεντρωμένης διοίκησης, τους οποίους δεν τις έχει τοποθετήσει αυτή η κυβέρνηση, τους έχει τοποθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν είπα τίποτα. Είπα από ποιας θητείας κατηχωρήθηκε. Κλείνοντας, και θα επανέλθω στη δευτερολογία, σας διαβεβαιώνω ότι υπάρχουν και σχετική απάντηση του Δήμου Πειραιά, την οποία την καταθέτω στα πρακτικά. Για λόγους χρόνου δεν θα τη διαβάσω ολόκληρη. Επισημαίνω ότι σε κάθε περίπτωση, όποιος έχει δικαίωμα και μπορεί και η παράταξη του κ. Μπελαβίλα στον Δήμο Πειραιά, η οποία πρόσκειται σε εσάς, να προσφύγει στην αποκεντρωμένη, προκειμένου να ζητήσει να ακυρωθεί μια πράξη εφόσον θεωρείται ότι είναι μη νόμιμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Η κυρία Φωτίου για τη δευτερολογία της για 3 λεπτά. Κύριε Υπουργέ, αν κατάλαβα καλά, οχυρωθήκατε πίσω από το αυτοδιοίκητο της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή από τον Δήμον. Όμως είπατε παράλληλα ότι φτιάχνετε αυτή την αρχή η οποία θα τους ελέγχει. Και εν πάση περιπτώσει αν κάνουν οι Δήμοι λάθος να προσβάλλει οποιοδήποτε πολίτης δεν πάρει βάουτσερ το παιδί του αύριο και να πέσει όλο το πρόγραμμα της, των ΚΔΑΠ και των βρεφονηπιακών για 155.000 παιδιά, γιατί εσείς δήθεν παριστάνετε ότι δεν καταλάβατε τίποτα. Δεν καταλάβατε, κύριε Υφυπουργέ. Για να τα ξαναπούμε, λοιπόν. Αυθορμήτως οι Δήμοι όλοι αυτοί κάνουν το ίδιο πράγμα. Φέτος η ΚΙΑ δεν έχει εκδοθεί ακόμα ένα μήνα μετά. Γιατί, λέει, θα δώσετε σε ορισμένους από τους γονείς του Δημοσίου. Καλά θα κάνετε. Οι γονείς απευθύνονται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς για να κρατήσουν θέσεις για τα παιδιά τους από το Σεπτέμβριο, χωρίς καμία βεβαιότητα ότι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Και οι σταθμοί και τα ΚΔΑΠ δεν μπορούν να κάνουν κανονικά τις κρατήσεις, γιατί καθυστερήσατε ήδη ανεπίτρεπτα να βγάλετε την πρόσκληση του προγράμματος. Πώς λοιπόν οι Δήμοι, κύριε Υπουργέ, αφού εσείς δεν είσαστε κάπου αλλού και δεν εποπτεύετε τίποτα,
με βάση το αυτοδιοίκητο, ξεκινούν εγγραφές σε ανύπαρκτα ΚΔΑΠ που εκθωρούν στο έχω τη δύναμη, αναφέροντας μάλιστα ότι η συμμετοχή των παιδιών θα είναι δωρεάν, αλλά μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα των βάουτσερ, και πώς καλούν για εγγραφές σε ΚΔΑΠ μη αδειοδοτημένα μέχρι στιγμής. Τι σχήματα προθύστερα είναι αυτά? Μήπως υπάρχει κρυφή συμφωνία με τις περιφέρειες, ειδικά με την Αττική, ότι θα τους στείλουν τις άδειες με συνοπτικές διαδικασίες, άρα και κατά παρέκκληση του νομοθετικού πλαισίου για προσαρμογές στις κτηριακές εγκαταστάσεις που απαιτούνται και δεν θα τις εξετάσουν καν? Και σαν να μην έλαφταν όλα αυτά, ο Δήμος Πειραιά και ο Δήμος Αμερλοσίου μειώνουν το ωράριο λειτουργίας των υποτιθέμενων 8 δημοτικών ΚΔΑΠ που θα ιδρύσουν και θα λειτουργήσει το έχω τη δύναμη σε 4 ώρες από 8 που ήταν μέχρι σήμερα. Με ακούτε? Σε 4 ώρες από 8 που ήταν το ΚΔΑΠ. Δηλαδή, οι ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι του υπερεργολάβου έχω τη δύναμη θα δουλεύουν εκ περιτροπής το 50% του χρόνου και η αξία του βάουτσερ που κάλυπτε εργασία 8 ώρων κάθε μέρα θα δίνεται για τις μισές ώρες. Αυτό είναι επικερδής επιχείρηση. Μπράβο! Τα ίδια λεφτά για μισές ώρες παρεχόμενων υπηρεσιών. Το έχω τη δύναμη θα παίρνει τα χρήματα, ενώ τα δημοτικά ΚΔΑΠ θα λειτουργούν με τα διπλάσια παιδιά, διπλάσιες ώρες για τα ίδια χρήματα. Αυτό είναι καταπληκτικό, δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Κύριε Υφυπουργέ, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Όταν ιδρύονται δημοτικά ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ, οι Δήμοι προσλαμβάνουν τις κατάλληλες ειδικότητες εργαζομένων, είτε σε θέσεις πλήρους, είτε σε θέσεις μερικής απασχόλησης. Αλλά πάντοτε με σεβασμό στην εργατική νομοθεσία, καλύπτουν με τα βάουτσερ των 180 ευρώ 8 ώρες ημερησίως για τα παιδιά. Τώρα, με τα ίδια χρήματα, κρατικό χρήμα, θα δίνεται για τις μισές ώρες. Και πώς ελέγχονται οι προσλήψεις προσωπικού που θα κάνει ο υπερεργολάβος, όταν η αδειοδότηση φαίνεται θα γίνει με τον πιο πρόχειρο και ανεξέλεκτο τρόπο? Όλο αυτό το πακέτο συνιστά τεράστιο σκάνδαλο. Υποτιμάτε την νοημοσύνη μας αν νομίζετε ότι πιστεύουμε ότι όσα συμβαίνουν με το έχω τη δύναμη είναι τυχαίο συμβάν. Τυχαία όλη αυτή η δύναμη δίνουν, όλοι αυτοί οι δήμοι δίνουν στο έχω τη δύναμη τα βάουτσερ. Είναι σκάνδαλο καραμπινάτο. Φαίνεται ότι όπου υπάρχει βάουτσερ οποιοδήποτε τύπου κολλάει και ένα σκάνδαλο με ιδιωτικούς φορείς που λιμένονται την κατάσταση. Για τα λεφτά, και εδώ είναι πολλά. Το 19 δόθηκαν για ΚΔΑΠ 98 εκατομμύρια. Ολοκληρώστε όμως αυτά άλλη φορά. Σταματήστε λοιπόν, δηλώνω κύριε Πρόεδρε, βλέπετε. Σταματήστε λοιπόν αυτό το σκάνδαλο πριν γίνει τώρα το νέο σχόλιο Ελικίκου. Και σας λέω ότι έψαξα στο διαδίκτυο για να βρω το έχω τη δύναμη. Βρήκα αυτό που σας καταθέτω, μία σελίδα Facebook, τίποτε άλλο, που υπάρχει και αρέσει σε 50 άτομα και η πληροφόρηση για το τι κάνει το σωματείο καλύπτει 4 γραμμές. Τα καταθέτω κύριε Υπουργέ, μη μας πείτε ότι δεν είχαμε καταγγείλει όλη αυτή την ιστορία μετά. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο να απαντήσετε. Το να μιλάτε με τέτοια ευκολία για σκάνδαλο με προβληματίζει. Με προβληματίζει όχι μόνο υπό το φως αυτών που έχουν βγει τις τελευταίες μέρες, αλλά με προβληματίζει γιατί κατηγορείτε κάτι το οποίο έχει γίνει επί των ημερών σας. 15 Νοεμβρίου 2018, αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας Θεανό Φωτίου. Απόφαση... τα ξέρετε, δεν τα λέτε όμως. Θα τα πείτε τώρα. Διακόπτετε, δεν διακοπήκατε. Λοιπόν. Ορίστε κύριε Υπουργέ. Εσείς λοιπόν, όπου... δεν δικαιούστε άλλη φορά που θα ξανακαταθέσετε απόφαση, λοιπόν, ερώτηση. Δημοτικού Συμβουλίου... απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που δίνει πάλι στο εν λόγω σωματείο τη δημιουργία ΚΔΑΠ. Δίνει λοιπόν την απόφαση για τη δημιουργία ΚΔΑΠ. Και τι κάνετε, εσείς όπως μας κατηγορήσατε εμάς? Νύψατε τα σχήρα σας? Νύψατε, αντιδράσατε? Θα τα ακούσετε τώρα, μισό λεπτάκι, σας άκουσα με προσοχή, θα τα ακούσετε κι εσείς. Κυρία Φωτιού, απόφαση λοιπόν Δημοτικό Συμβουλίου. Έτσι θέλατε όταν ήσασταν υπουργός να σας συμπεριφέρονται, να διακόπτουν?
Σας παρακαλώ, καθίστε λοιπόν και ακούστε όπως σας άκουσε ο Υπουργός. Αν ο καθένας κάνει κατά αυτόν τον τρόπο, θα καταθέσει και θα πάρετε το αντίγραφο από τα πρακτικά. Και ο κάθε συνάδελφος καταλαβαίνει και τα μεν και τα δε. Λοιπόν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Απόφαση συνεχίστε. Κυρία Θεανό, ήθελε να μιλήσει 4 λεπτά στην πρωτολογία, 5 στη δευτερολογία, δεν ικανοποιήθηκε. Ορίστε, συνεχίστε. Απόφαση λοιπόν Δημοτικού Συμβουλίου από τον ημερό σας. Νύψατε τα σχήρα σας, αντιδράσατε, την ακυρώσατε. Τι απ' όλα κάνατε? Τίποτα. Απόφαση πληρωμής ενταλμάτων από την ΕΤΑ. Μία τυχαία ημερομηνία. 29 Μαρτίου του 2019. Πάλι το εν λόγω σωματείου χρηματοδοτείται 4.957 ευρώ. Υπογραφεί ο διευθύνων σύμβουλος που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Για ένα μήνα τόσα πήρανε. Άρα λοιπόν. Επειδή κάναμε και εμείς την ίδια έρευνα που κάνατε κι εσείς λοιπόν, βρήκαμε. Και ξαναλέω, οι Δήμοι κρίνονται στο πλαίσιο της νομιμότητας για τις αποφάσεις που παίρνουν κυρίως από τους Δημότες και όχι από το Υπουργείο Εσωτερικών. Κρίνονται και από τον έλεγχο εποπτείας, κρίνονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, δεν κρίνονται από την κυβέρνηση. Και ευτυχώς δεν κρίνονται από την κυβέρνηση. Το ξαναλέω. Και επενθυμίζω κιόλας ότι η εποπτεία και η αυτοτελής υπηρεσία εποπτείας ξεκίνησε να υπάρχει το 38-52, τροποποιήθηκε προς μια κατεύθυνση με τον 45-55, με τον Κλισθένη. Περάσετε πολλές τροποποιήσεις και εσείς. Δεν την είχατε προλάβει να υλοποιήσετε όπως και τόσα άλλα πράγματα. Και εμείς έχουμε στείλει ήδη το προεδρικό διάταγμα στο στέγη επεξεργασία. Άρα λοιπόν αυτή η υπηρεσία θα κάνει τον έλεγχο νομιμότητας, θα είναι εντελώς ανεξάρτητη από την κυβέρνηση, θα είναι εντελώς ανεξάρτητη από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και θα δείτε σε λίγο καιρό τι σημαίνει ότι λειτουργεί πραγματικά ένας έλεγχος νομιμότητας. Επαναλαμβάνω και το λέω παγίως ό,τι θέματα αφορούν τους Δήμους και τις περιφέρειες, ότι ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται από τα συγκεκριμένα όργανα, όχι από το Υπουργείο Εσωτερικών, και όποιος κρίνει ότι θίγεται ή ότι μια απόφαση είναι παράνομη, μπορεί κάλλιστα να προσφύγει και να ζητήσει την ακύρωσή της. Ευχαριστώ.